Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει σοβαρές συνέπειες και στην πλευρά του επιτιθέμενου, δηλαδή της Ρωσίας. Οι σκληρές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί ανησυχούν ιδιαίτερα τους Ρώσους πολίτες που βλέπουν την κατακόρυφη πτώση στο ρούβλι και τις δυσκολίες να είναι ήδη αρκετά σοβαρές. Πολλοί προσπαθούν να βγάλουν χρήματα από τα ATM, αλλά χωρίς επιτυχία λόγω των αυστηρών περιορισμών. Υπάρχουν παντού τεράστιες ουρές, ελάχιστα μηχανήματα έχουν χρήματα μέσα. Οι νέοι ανησυχούν και για την πορεία του πολέμου που κήρυξε ο Πούτιν. Ο κόσμος αρχίζει να φοβάται από τη στιγμή που ο Πούτιν έκανε το πρώτο βήμα, ποιος ξέρει αν δεν τον πιάσει κάποια ψύχωση και πατήσει κανένα κουμπί. Φυσικά και δεν στηρίζουμε πολεμικές ενέργειες ή επιθετικότητα, είναι πάντα κακό. Κανείς δεν πρόκειται να κερδίσει από αυτό. Δεν είναι όμως όλα άσπρα ή μαύρα, υπάρχουν και αυτοί που στηρίζουν την εισβολή, αλλά συγχρόνως ανησυχούν. Οι ενέργειες της κυβέρνησής μας είναι αναγκαστικές. Είναι δύσκολο όμως να κάνουμε πρόγνωση. Θέλουμε ειρήνη και έχουμε ανάγκη την ειρήνη. Όσο για το ποιος φταίει, υπάρχουν κάποιοι που μοιράζονται τη στάση του Κρεμλίνου. Προκαλούσαν συνέχεια τη Ρωσία. Οι ίδιοι οι Ουκρανοί το προκάλεσαν αυτό. Ο Πούτιν έχει δίκιο. Θέλω να το πω δυνατά σε όλο τον κόσμο. Ο Πούτιν είναι αυτός που έχει δίκιο. Όμως οι νέοι που μεγάλωσαν με τον Πούτιν στην ηγεσία όλα αυτά τα χρόνια είναι αυτοί που φοβούνται ότι έχουν τα περισσότερα να χάσουν. Αυτό που τους τρομάζει περισσότερο από κάθε τι άλλο είναι η πιθανότητα να επιστρατευτούν για να πάνε να πολεμήσουν στην Ουκρανία. Υπάρχει ανησυχία. Όλοι είμαστε στη μέση. Κανείς από εμάς δεν θέλει να πάει εκεί. Φοβόμαστε να διαμαρτυρηθούμε στο δρόμο γιατί ο Πούτιν έχει όλη την εξουσία. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να φωνάζουμε. Και είμαστε ενάντια στον πόλεμο. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί πάνω από 6.000 διαδηλωτές στη Ρωσία.